Μαζί μου ο αερολιμενάρχης από τον Νίκος Καζαντζάκης και λέω κύριε Πλιάκα να δούμε τον πρώτο πίνακα που αφορά την συνολική κίνηση από την 1η Ιουλίου του 2020 μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου του 2020. Τη σημερινή μέρα δεν την έχουμε βάλει γιατί είναι σε εξέλιξη. Και κύριε Πλιάκα, μπορείτε να έρθετε μαζί για να βλέπουμε από εδώ πέρα τα στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν τον πρώτο πίνακα και να τον κρατήσουμε λίγο για να τον σχολιάσετε. Από την 1η Ιουλίου μέχρι την 5 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι και χθες, ήρθαν με πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου 5.739 επιβάτες και με πτήσεις εξωτερικού μέσα σε 5 ημέρες έφτασαν 25.814. Η συνολική κίνηση του αεροδρομίου στο Ηράκλειο τις 5 πρώτες ημέρες έναρξης της τουριστικής περίοδου είναι 31.553 επιβάτες. Επειδή δεν υπάρχουν ακόμα ανακοινώσιμα στοιχεία από το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, κατά προσέγγιση εκτιμούμε, με βάση και το δικό μας ρεπορτάζ, ότι τις πρώτες 5 ημέρες ανοίγματος των διεθνών πτήσεων στα αεροδρόμια Καζαντζάκης και Δασκαλογιάννης έφτασαν στην Κρήτη περίπου 45.000 τουρίστες. Είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός με βάση τα σημερινά δεδομένα, την νέα πραγματικότητα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Πλιάκα. Κοιτάξτε, δεν είναι κίνηση του Ιουλίου που έχουμε μάθει όλα τα τελευταία χρόνια. Για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως ήταν πρωτόγνωρο και η καραντίνα. Εγώ συγκινήθηκα πολύ την 1η Ιουλίου που είδα το πρώτο αεροπλάνο, μπορώ να σας πω, διότι πραγματικά κατάλαβα ότι ξεκινάει μια σεζόν και ξεκινάει και μια λειτουργία ενός αεροδρομίου το οποίο είχε νεκρώσει. Μπορεί και τώρα να είδαμε στις εικόνες ελάχιστη κίνηση. Το είδαμε πιο όμορφο φυσικά το αεροδρόμιο έτσι όπως το είδαμε σήμερα. Αλλά και πάλι είδαμε ότι σε 5 μέρες ήρθαν 31.553 επιβάτες. Και αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ αυτές τις 5 μέρες, τις 6 μέρες με τη σημερινή, είναι ότι όλες οι πτήσεις που έρχονται, μειωμένες φυσικά σε σχέση με άλλα χρόνια, ήταν γεμάτες. Μάλιστα. Και είπατε και αυτό στο ρεπορτάζ ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες δρομολόγησαν μέχρι και Airbus A330 για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι χώρες που τιμούν την Κρήτη σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Θα μπορούσε κάποιος να πει, κύριε Πλιάκα, ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα μπορούσε να είναι και ένα γερμανικό αεροδρόμιο. Είναι ελληνικό αεροδρόμιο, γιατί τα άλλα είναι γερμανικά. Εμείς είμαστε έτσι. Θα έχουμε Γερμανούς τουρίστες. Ενώ όσον αφορά τις αφίξεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στις 5 πρώτες ημέρες της κίνησης πτήσεων εξωτερικού στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σχεδόν οι μισοί αφιχθέντες, κάτι λιγότερο από τους μισούς, είναι Γερμανοί. 11.811 Γερμανοί έφτασαν στο Ηράκλειο. 5.759 με πτήσεις εσωτερικού, 2.342 Ολλανδοί, 2.308 Γάλλοι, 1.913 Ελβετοί, 1.871 Τσέχοι, 1.405 Βέλγοι, 1.302 Πολωνοί, 932 Αυστριακοί και 356 Εστονοί. Να πω ότι υπάρχουν και 8 ακόμα χώρες με λιγότερες αφίξεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ιταλία, η Ρουμανία ή κάποιες άλλες χώρες από την Βαλτική. Το σχόλιο σας, αν σας ικανοποιεί αυτή η λίστα, αυτή η αριθμή με βάση τα σημερινά δεδομένα και την πραγματικότητα του κορονοϊού. Με τα σημερινά δεδομένα, κοιτάξτε, ξέρουμε πάντα ότι η Γερμανία είναι η πρώτη δύναμη για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το περιμέναμε και το βλέπουμε κιόλας. Το σημαντικό όμως είναι ότι βλέπετε ότι μια Ελβετία η οποία έχει το πολύ λιγότερο πληθυσμό από τη Γερμανία, ήδη τις πρώτες 5 μέρες έφερε 1.913 άτομα. Ή η Εστονία και η Τσεχία και η Πολωνία, βλέπετε, είναι και αυτές αγορές, τις οποίες δεν έχουν τόσο δυναμικό τόσο η Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, όμως, φέτος, μετά τον κορονοϊό, φέραν 1.871 άτομα, 1.302 η Πολωνία, που σημαίνει δύο αγορές, ας το πούμε, καινούργιες, της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας, οι οποίες, αν τις προσέξουμε και λίγο παραπάνω, τα άλλα χρόνια μπορεί να μας φέρουν πραγματικά και αυτές μεγάλα νούμερα. Βεβαίως τα νούμερα αυτά θα αυξηθούν από την 15η Ιουλίου που ανοίγουν και οι πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αληθές το γεγονός ότι παρά το ότι βλέπουμε 2.308 Γάλλους να έχουν έρθει, γενικότερα αυτή η αγορά κινείται με πτωτική τάση τεράστια για τις επόμενες μέρες. Αυτό που παρατηρώ είναι και η ένδειξη πώς πήγανε οι κορονοϊοί στις χώρες. Στη Γερμανία που πήγε καλύτερα, βλέπετε, ο κόσμος έχει λιγότερο φόβο να ταξιδέψει. Στη Γαλλία που ξέραμε ότι πέρασε μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη αυτή η ανασταλτικότητα να ταξιδέψουμε. Ίσως και ο εσωτερικός τουρισμός της Γαλλίας είναι πιο αυξημένος πλέον, διότι έχει περιοχές η Γαλλία να
φιλοξενήσει τους Γάλλους. Παρόλα αυτά που η Γαλλία ήταν πάντα η δεύτερη και τρίτη αγορά κάθε χρόνο, λείπει η αγγλική αγορά που και αυτή ήταν η δεύτερη αγορά από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πιστεύω μετά τις 15 Ιουλίου θα έχουμε και από εκεί κάποια νούμερα. Αλλά στηριζόμαστε τουλάχιστον φέτος στη γερμανική αγορά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τον επόμενο πίνακα που έχει να κάνει με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για κορονοϊό που έγιναν τις 5 πρώτες ημέρες στα δύο μεγάλα κριτικά αεροδρόμια. 4.125 έλεγχοι, 4.125 δείγματα ελήφθησαν από τουρίστες που έφτασαν στο αεροδρόμιο, από επιβάτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και 1.375 δείγματα από επιβάτες που έφτασαν στο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Το σύνολο των ελέγχων από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 5η Ιουλίου του 2020 είναι 5.550 έλεγχοι και από τους 5.550 ελέγχους μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε εντοπίστηκαν δύο τουρίστες θετικοί στον κορονοϊό, μία 56χρονη γυναίκα από την Ρουμανία και μία 22χρονη κοπέλα από την Γερμανία. Ήδη βρίσκονται στο ξενοδοχείο καραντίνας στην Χερσόνησο και εκεί βρίσκεται και μία ακόμα κοπέλα, φίλη της νεαρής Γερμανίδας, όπου ελέγχεται και περιμένουμε τα αποτελέσματα του τεστ για κορονοϊό. Θα τολμήσω να πω, κύριε Πλιάκα, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στα 5.500 δείγματα, δύο ήταν τα θετικά και τα δύο στο Ηράκλειο. Εντάξει, στο Ηράκλειο, γιατί είχε την περισσότερη κίνηση σε σχέση με το αεροδρόμιο των Χανίων και τους περισσότερους ελέγχους. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο και πολύ μικρό το ποσοστό, αυτό που βλέπουμε. Το σημαντικό είναι ότι γίνονται οι έλεγχοι, δειγματοληπτικοί φυσικά, αλλά από τους 40-45.000 περίπου που ήρθανε, έχουμε κάνει 5.500, είναι γύρω στο 15% περίπου. Νομίζω ότι και για την ασφάλεια τη δικιά μας είναι καλή αυτή η έλεγχη και πραγματικά τέτοιους ελέγχους και από πλευράς επιδημιολογικής είναι πολύ καλή να γίνονται, γιατί θα δούμε, οι επιδημιολόγοι θα κρίνουν και θα δούνε τα φορτία που είναι, που δεν είναι, που κάνουν μια μεγάλη έρευνα και οι επιδημιολόγοι με αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε και έναν ακόμα πίνακα που αφορά το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων μέχρι και το Μάιο. Και γιατί επιλέξαμε να σας δείξουμε αυτόν τον πίνακα. Γιατί αποτυπώνεται πραγματικά πώς επλήγησαν οι αερομεταφορές στην εποχή του κορονοϊού. Όταν βλέπουμε μειώσεις το Μάιο που αγγίζουν το 81% όσον αφορά τις αφίξεις στο Δασκαλογιάννης, που τότε υπήρχαν ελάχιστες πτήσεις εσωτερικού, το ίδιο ισχύει και για το Καζαντζάκης. Και αν παρατηρήσετε τους αριθμούς του 2019 με τους αριθμούς του 2020, αντιλαμβανόμαστε για την δεύτερη βασικότερη πύλη εισόδου της Κρήτης ποια είναι η κατάσταση στον κρητικό τουρισμό. Βλέπετε αναλυτικά τα στοιχεία όπως υπάρχουν στο επίσημο site της Fraport στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι και τον Μάιο του 2020 και από τον αντίστοιχο Ιανουάριο του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2019. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το 288.963 το Μάιο με πτήσεις εξωτερικού στο Δασκαλογιάννης και καθόλου αφίξεις όσον αφορά τις πτήσεις εξωτερικού τον αντίστοιχο Μάιο του 2020. Είναι πραγματικά ένα στοιχείο που αποτυπώνει και το πώς επλήγησαν οι αερομεταφορές και ο τουρισμός. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Είναι όλα μείον. Είναι όλα μείον. Γιατί βλέπετε τα δύο πρώτα μείον, τα άλλα είναι 57,4. Είναι μείον 57, μείον 98, μείον 89. Βεβαίως. Να μην νομίζει ο κόσμος δηλαδή, ότι... Δηλαδή, Απρίλιο, ναι, ο Απρίλιος είναι μείον 98,4%. Αυτό είναι ένας αριθμός που υπό νορμάλ συνθήκες θα ήταν ένας εφιάλτης. Μπορούμε να καθίσουμε